Εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Αυτοδιοικητικά θα κινηθούμε. Mm-hmm. Το είπαμε. Θα μιλήσουμε για τον μεγάλο τουριστικό δήμο της Κρήτης, Δήμο Χερσονήσου. Πολλά τα μέτωπα. Και έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Νομίζω ότι θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Ίσως βγάλουμε και ειδήσεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι εδώ. Βεβαίως, η Χερσόνησος είναι ένας τόπος που χτυπά ο παλμός. Είναι και η περίοδος της τώρα. Ξεκινά. Θα προσπαθήσει. Έχει κόσμο, ήδη. Θεωρώ ότι δειλά-δειλά έχουν ανοίξει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Την Κυριακή έχουμε το Πάσχα των Καθολικών, άρα είναι αναμενόμενο. Και θεωρώ ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες οι μεγάλες θα έχουν ανοίξει. Mm-hmm. Ευελπιστούν, είναι αισιόδοξοι. Διαπιστώνουμε ότι οι προκρατήσεις βλέπουν και οδηγούν σε μια πολύ καλή χρονιά. Το ευχόμαστε και είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε. Θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Είμαστε έτοιμοι και θεωρώ ότι όλοι μαζί, μάλιστα γι' αυτό το λόγο, ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την επόμενη ίσως εβδομάδα, ναι, για να δούμε πώς καλύτερα ξενοδόχους, υπηρεσίες, αστυνομική διεύθυνση και όλους εκείνους που άμεσα ή έμεσα εμπλέκονται. Mm. Γιατί θέλουμε οι επισκέπτες μας να φύγουν ικανοποιημένοι. Και ο Δήμος τώρα ετοιμάζεται, είναι έτοιμος, κύριε Δοξαστάκη, καθαριότητα, όλα αυτά τα μέτωπα, ξέρετε, τα μετράνε. Ναι, παραλίες. Παραλίες, τι είναι αυτό, τι κεφάλαιο είναι αυτό που ανοίξατε. Φάγαμε μία τορπίλη τώρα αρχές του Μάρτη, ο 5092 νόμος, απαράδεκτος θα έλεγα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα περπατήσει. Τα πάντα χωρούνται στην αυτοδιοίκηση, η ευθύνη, η έλεγχη, χωρίς χρήματα, χωρίς αρμοδιότητα. Φαίνεται ότι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουμε τους μεσάζοντες ή να διεκπεραιώνουμε δευτερευούς σημασίας θέματα. Εμείς όμως είμαστε εδώ, αφού πρέπει να παράξουμε και αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι πολύ σημαντική η παραλία για τον τουριστικό κλάδο. Άλλος έρχεται από τη Σκανδιναβία και περιμένει να πάει στην παραλία. Αλλά δυστυχώς οι αρχαιολογίες, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν εννοούν να καταλάβουν τι εστί τουρισμός. Κάτι, αφήσατε τώρα, κάτι λέτε. Κάτι ακούσαμε για τη μεγάλη παραλία της Χερσονήσου. Υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο, κάτι να κλείσει, κάποιο θέμα υπάρχει? Υπάρχει ένα θέμα στην παραλία Ναυάρχου Νεάρχου, όπου είχε και έχει ένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον και διαπιστώνουμε ή πληροφορούμαστε ότι η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία γνωμοδοτεί αρνητικά στο να κλειστωθεί. Υπάρχουν τρόποι προκειμένου να εντοπιστεί η όποια προστασία των αρχαιοτήτων. Οι επαγγελματίες είναι πρόθυμοι, αλλά δεν μπορείς να απαγορεύσεις ένα τουρίστα ο οποίος έχει αγοράσει ένα πακέτο ότι δεν θα μπορείς να αξιοποιήσει, να χρησιμοποιήσει ένα φυσικό πόρο που είναι στα πόδια του. Δηλαδή, εμείς... τώρα, συγγνώμη, μισό λεπτό, είναι αυτό στο παραλιακό, αυτή είναι. Είναι η Ναυάρχου Νεάρχου μετά το λιμάνι προς το Κρέτα Μάρης, η μεγάλη παραλία αυτή. Η μεγάλη παραλία. Φαίνεται ότι μετά από γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας δεν θα μπορεί να ενοικιαστεί. Μα πώς έτσι ξαφνικά τώρα, κύριε Δοξαστάκη? Προβλέπεται από τον νόμο ότι γιατί φέτος θα έχουμε τις απάτητες παραλίες. Απάτητες παραλίες είναι αυτές οι οποίες είναι natura ή χρήζουν ή έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Uh-huh. Βεβαίως η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ευθύνη να διασφαλίσει το μνημειακό πλούτο της χώρας, αλλά πρέπει να συναισθανθεί ότι υπάρχουν και τρόποι να προστατεύσουμε και τα αρχαία. Μπορούμε να γίνουν βάσεις που να μην παχτώνονται στην άμμο και να αποτρέψουν ενδεχόμενο κίνδυνο ή βλάβη. Άρα πρέπει να το δούμε. Έχουμε απευθυνθεί στην Υπουργό Πολιτισμού. Uh-huh. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε συνεδρίαση του ΚΑΣ και θεωρώ ότι και με τη συνδρομή του Περιφερειάρχη θα μπορέσουμε πραγματικά να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Πολύ ουσιαστικό πρόβλημα. Έχουμε το πρόβλημα του ναυαγοσώστες που υποχρεώνεται ο Δήμος να καλύψει 32 πολυσύχνατες υπηρεσίες, παραλίες, που ο κάθε ναυαγοσώστης στη θέση στοιχίζει 30.000 ευρώ, ένα εκατομμύριο και τα έσοδά μας είναι 650.000. Ναι. Δεν μπαίνει. Και χέρι στο τέλος παρεπιδημούντων, ε? Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι αναλαμβάνουν μια τεράστια ευθύνη. Θα πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή ασφάλεια και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αλλά πρέπει να στηριχτούν οι ΟΤΑ. Δεν μπορούν να χωρούνται μόνο αρμοδιότητες και ευθύνες, πρέπει να δοθούν και οι πόροι και να συμμετάσχουμε βεβαίως στην όποια δραστηριότητα πρέπει η πολιτεία να διεκπαιρεώσει. Καλά κάνετε όμως και δίνετε και το νούμερο, γιατί ο κόσμος τώρα ακούει ναυαγοσώστες, δεν μπορεί να φανταστεί το μέγεθος του. Είναι τεράστια ευθύνη. Ναι. Το 2014, πριν φύγω από το Δήμο Χερσονήσου, 29 Αυγούστου είχαμε πυγμό. Επί 6 χρόνια είχαμε περιπέτειες στα δικαστήρια το πώς θα αποδεικνύαμε τα αυτονόητα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και θα πρέπει έτσι να είναι. Δεν μπορούμε να βρούμε ναυαγοσώστες. Φέρνουμε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, γιατί όταν απαιτεί περίπου 40 ναυαγοσώστες μόνο η Χερσόνησος, με πύργους, με σκάφη, με εξοπλισμό. Και φέτος προσθέθηκε και πολύ καλά κάνανε το προσθέσανε εξοπλισμός για άτομα με αναπηρία. Που να μπορούν να μπουν στην παραλία. Πάρα πολύ σωστό. Αλλά υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορούν να δώσουν τους πόρους
για να εξασφαλίσουν οι Δήμοι αυτόν τον εξοπλισμό. Συνεργασία θέλουμε, όχι ευνηδιασμό. Βέβαια. Ένα εκατομμύριο. Και άμα θέλει μόνο 40 η Χερσόνησο, πού να τους βρει όλη το υπηκρήτη. Γιατί τώρα πώς πληροφορίεστε, θα μπορεί ο κάθε λουόμενος μετά το κίνημα της πετσέτας με το QR code που θα υπάρχει στην κάθε παραλία να σκανάρει, να καταγγείλει. Άρα εμείς πρέπει να τρέξουμε, να διαπιστώσουμε, να αφαιρέσουμε, να αποθηκεύσουμε, να φυλάξουμε, να επιβάλλουμε πρόστιμα και καμία συμμετοχή στο πρόστιμο. Όλα τα έσοδα στο κράτος. Αυτό είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Τέλος πια, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε τους εισπράκτορες εμείς για να μην μπορούμε να συμμετάσχουμε. Ένα δίκαιο το έχετε. Τι ένα δίκαιο, όλα τα δίκαια είναι. Δηλαδή κάνουν όλη τη δουλειά και στο τέλος τα λεφτά που τα παίρνει το κεντρικό κράτος θα τα κάνει τι η αλήθεια. Θέλω ότι το φιλότιμό μας λόγω της ζητνίας με τα προβλήματα, της αμεσότητας με τον κόσμο θα μας οδηγήσει να δράσουμε. Το κάνουμε. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε. Δεν έχουμε προσωπικό. Δεν έχουμε μέσα. Δεν έχουμε πόρους. Και εντάξει, ο Δήμος Χερσονήσου έχει κάποιους πόρους. Φανταστείτε άλλους Δήμους. Και το πρόβλημα το έχει όλη η Κρήτη. Εμείς έχουμε 38 χιλιόμετρα παραλία, ανάπτυγμα. Άρα πρέπει να είμαστε παρόντες παντού. Πρόβλημα. Λοιπόν. Στα έργα παρόντες είστε. Μπράβο. Προσπαθούμε. Πρόλαβε. Για πάμε τώρα στα έργα. Για πάμε στο ΒΟΑΚ που εκεί έχουμε το ΣΔΙ, το Χερσόνησο, Νεάπολη και υπάρχει κινητικότητα, εργοτάξια. Για πείτε μας, κύριε Δοξαστάκη. Εμείς έχουμε τρία πολύ βασικά γεγονότα τα οποία εξελίσσονται. Uh-huh. Είναι η πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, το project το οποίο βρίσκεται υπό εκόλαψη, επόαση, ορίμανση και θα εκδηλωθεί μέσα στο 25, γιατί τώρα γίνεται συλλογή των στοιχείων ώστε να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση. Έχουμε τον αυτοκινητόδρομο Χερσόνησος Καστέλη που θα συνδέσει το ΒΟΑΚ με το νέο αεροδρόμιο και έχουμε το τμήμα ΣΔΙΤ που είπατε του ΒΟΑΚ Χερσόνησος Νεάπολη. Και τα τρία βρίσκονται σε μια διαδικασία εξέλιξης. Το πρώτο τμήμα που αφορά το Χερσόνησος Νεάπολη επίκειται άμεσα η έναρξη των εργασιών. Ήδη έχουμε πρόδρομες εργασίες γιατί πρέπει να εγκατασταθεί το εργοτάξιο και να γίνουν κάποιες διαδικαστικές πράξεις σε σχέση με την εξασφάλιση της ΔΙΕΣ και να ξεκινήσει η διάτρηση του τούνελ στη Σταλίδα και της νέας γέφυρας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε μεσούσεις της περίοδου ή κατά τη διάρκεια της περίοδου να σκάβουμε πάνω από τους τουρίστες. Άρα θα κάνουμε εργασίες που επιτρέπονται τώρα να γίνουν χωρίς να οκλείσουμε την περιοχή. Φαίνεται ότι αυτό είναι σε πολύ καλό δρόμο και μάλιστα διαπιστώνεται από τη γεννητικότητα που υπάρχει. Έχουμε το μέτωπο που θυμάστε πώς συζήτηση είχε γίνει ότι λόγω της άρνησης της πολιτείας να κατασκευαστεί το τούνελ στην Άγνο στον αυτοκινητόδρομο θα έπρεπε να κλείσει ο δρόμος. Μισό λεπτάκι τώρα, Δήμαρχε. Μισό λεπτάκι. Προβλήματα πολλά. Μισό λεπτάκι. Γι' αυτό λοιπόν, δεν ξέρω, σε εμάς φτάσανε κάποιες πληροφορίες ότι εκεί ξαφνικά. Στην Άγνο που λέτε, ναι, που είναι η πρότασή σας για το τούνελ, ότι υπάρχει μια κινητικότητα, κάποιοι κάνουν εργασίες. Είναι αλήθεια. Μας. Ενώ υπήρχε μια κάθετη άρνηση του αρμοδίου Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργού, επικαλούμενος έλλειψη πόρων σε σχέση με το κόστος που θα επέβαλε επιπλέον τα 150 εκατομμύρια αυτό το έργο και θα έπρεπε να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος για 2-3 χρόνια. Τελευταία και το διαπίστωσα και ο ίδιος ότι βλέπω μια έντονη κινητικότητα στο σημείο που καταλαμβάνει το μελλοντικό τούνελ, όπου πλέον γίνεται διάτρηση γεωτρήσεων για να δούνε το υπέδαφος. Που θεωρώ... Έχει ξεκινήσει ήδη. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή τα γεωτρύπανα βρίσκονται εκεί και θεωρώ ότι επιτέλους και είναι πάρα πολύ καλή εξέλιξη αυτή, αν επιβεβαιωθεί και εφόσον το Υπουργείο είδε όλα τα στοιχεία, ότι μόνο με την κατασκευή του τούνελ θα αποτρέψουμε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, θα είναι πιο ασφαλής ο δρόμος και δεν θα ταλαιπωρηθεί τα επόμενα 2-3 χρόνια. Άρα με αυτά τώρα μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι η πρόταση για το τούνελ αυτό στο σημείο Άγνος Ξηροκάμαρας δεν έχει γίνει ακόμα αποδεχτή. Επισήμως ανακοινωθεί και περιμένουμε τότε με αγωνία. Γιατί κάνουν δουλειές, άμα δεν είναι. Είναι οι πρόδρομες, είναι όσον ούπο το Υπουργείο θα πρέπει να το ανακοινώσει, είναι μια σωστή απόφαση. Φαίνεται ότι οι απόψεις όλων των φορέων που συνέτειναν προς αυτή την κατεύθυνση εισακούστησαν και μακάρι να υπάρχει αυτή η θετική εξέλιξη. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον κύριο Σταϊκούρα τελευταία που είχατε μιλήσει. Βεβαίως. Ο κύριος Σταϊκούρας επισκέφθηκε το εργοτάξιο του αεροδρομίου. Όλοι οι δήμαρχοι, ο κύριος Περιφερειάρχης, οι τοπικοί παράγοντες θέσαμε την αναγκαιότητα επιλογής αυτής της λύσης και φαίνεται ότι θα ευδοκιμήσει και θα είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Θετική εξέλιξη. Τώρα, αφού μιλάμε για τα οδικά. Με το ΒΟΑΚ τώρα και στο δικό σας τμήμα, με τις απαλωτριώσεις, τι γίνεται κύριε Δοξαστάκη? Ξέρετε πολύ καλά ότι η έργα αυτής της κλίμακας εθνικού επίπεδου γίνεται η διαδικασία της έναρξης των εργασιών με το άρθρο 7α του κώδικα απαλωτριώσεων, όπου
με μία δέσμευση και παρακατάθεση μπορεί να μπει κάποιος. Υπήρχαν κάποια προβλήματα σε σχέση με κάποιες ιδιοκτησίες που δεν είχαν απαλωτριωθεί. Φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί και μάλιστα σε ό,τι αφορά την είσοδο και την έξοδο του υφιστάμενου τούνελ, έχουν διασφαλίσει το πεδίο σε σχέση με το να μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί όπως σας είπα, με ενημέρωση που είχαμε και συνεργασία με την εταιρεία, που οφείλω εδώ να πω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, φαίνεται ότι θα έχει μια ανταπόδοση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έργα τα οποία έχουμε ζητήσει ή βοήθεια ή συνδρομή έχουν προστρέξει και δείχνουν μια καλή διάθεση συνεργασίας. Και πολύ καλά κάνουν. Ναι. Γιατί εμείς θα είμαστε οι συνεργάτες να τελειώσει αυτό το έργο απρόσκοπτα και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Ναι, καλά. Ούτως ή άλλως γνωρίζει από τοπική κοινωνία η εταιρεία, αλλά είναι και η Τέρνα, σωστά. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, οργανωμένη εταιρεία. Εγώ προσωπικά, επειδή ζήτησα να έχω μια ενημέρωση για το μέτωπο των εργασιών και τους τρόπους που θα δουλέψουν αυτό το διάστημα, επειδή ενδιαφέρομαι να μην έχουμε όχληση, εντυπωσιάστηκα επισκεπτόμενος τα υποσύσταση εργοτάξια, σύγχρονα μηχανήματα, ένας πολύ σπάνιος εξοπλισμός, που βέβαια τέτοια έργα απαιτούν τέτοιου είδους υποστήριξη, μηχανολογική κλπ. Συγγνώμη τώρα, θα γυρίσω ένα λεπτό στο προηγούμενο θέμα που λέγατε. Γι' αυτό το δρόμο τον Αγνώ, εκεί δεν σας έχουν ζητήσει να βάλουν κάπου το εργοτάξιο, δεν έχουν ζητήσει βοήθεια από εσάς για να το επιβεβαιώσουν? Έχουν εγκατασταθεί. Έχουν εγκατασταθεί και στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί τελευταία την περιοχή, εκεί που συνδέεται ο αυτοκινητόδρομος με το ΒΟΑΚ, στον κόμβο Καστελίου. Έχει αλλάξει το τοπίο. Έχει τελείως διαμορφωθεί ο χώρος, γιατί είναι ένας τεράστιος κόμβος, ένα roundabout πολύ μεγάλο, όπου θα συνδέσει τις παραπλήσεις ιδιοκτησίες, τα Αγριανά, τη Χερσόνησο. Φαίνεται ότι καταλήγουν στη λύση να μην γίνει ο νέος κόμβος Αγριανών, αλλά επιτέλους το roundabout που προβλέπεται νότια θα γίνει και βόρεια για να εξυπηρετήσει τις κινήσεις από Άγιο και προς Άγιο Νικόλαο. Άρα λύεται και ένα παλιότερο πρόβλημα, αλλά πάντως εκεί βλέπει κανείς να αποκτά η περιοχή χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου και πραγματικά θα είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Χαιρόμαστε και γιατί συμπεραίνουμε ότι και εσείς, ενώ οι θεσμικοί φορείς αυτοδιοικητικοί, πες, μπορεί να έχει μαλλιάσει λίγο η γλώσσα. Ενδιαφερόμαστε. Κάτι γίνεται. Και να προστατεύσουμε τις ιδιοκτησίες των κατοίκων μας και σε κάθε πρόβλημα το οποίο υπάρχει, θέλω να ομολογήσω ότι αμέσως η εταιρεία συναντά τους ενδιαφερομένους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον δήμαρχο και δείχνουν όλη την καλή διάθεση να λύσουν προβλήματα. Πάντως, πολύ καλό. Κύριε Δοξαστάκη, Χερσόνησος δεν είναι μόνο η παραλία. Όχι, και δεν είναι μόνο τα έργα. Συμφωνούμε. Εγώ τώρα θα πάω στο αγαπημένο μου κομμάτι. Γιατί έχετε τόσα πολλά όμορφα μικρά χωριά, μεγαλύτερα, που είναι και στα οποία έχετε γυρίσει το βλέμμα ή είστε μόνο προς την παραλία? Από την πρώτη στιγμή, και θέλω να σας πω ότι αυτά τα χωριά είναι η ραχοκοκαλιά μας, είναι η διέξοδός μας. Είναι αυτό το πεδίο που θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν, θα κάνει εναλλακτικό το προϊόν, θα το εμπλουτίσει. Αν παραμείνει ο πληθυσμός εκεί, θα είναι υγιές. Θα πρέπει να υπάρξει μια διασπορά του πληθυσμού στην ενδοχώρα για να ανασάνει η παραλία, να δει τα μνημεία, να δει τη φύση, να δει τον πολιτισμό. Και θέλω να σας πω το εξής. Από την πρώτη στιγμή, αυτό που έκανα, αυτό που είχα υποσχεθεί, το έκανα πράξη. Ήδη υπάρχουν τρεις γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας που εξυπηρετούν την ενδοχώρα με την παραλία δωρεάν. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ανήμποροι, που δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχουν αυτή την υπηρεσία. Διαπίστωσα προχθές ότι το 30% των οικοκυριών του Δήμου δεν έχει μέσο μεταφοράς. Είναι άτομα που είναι μόνοι τους. Είναι άτομα τα οποία δεν μπορούν να βγουν τις αυλές τους. Είναι ένα πολύ συντριπτικό στοιχείο και αυτό προέκυψε μέσα από τη μελέτη που διεξάγεται τώρα για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Η συγκοινωνιολόγος λοιπόν που συναντηθήκαμε μου έδωσε κάποια τέτοια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού δεν μπορεί να μετακινηθεί. Είτε είναι μόνοι τους, είτε έχουν προβλήματα κινητικά, είτε δεν έχουν τους πόρους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το βλέπω, γιατί ο κάτοικος της ενδοχώρας έρχεται να πάει στο γιατρό, να πάει στο φαρμακείο, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάει στο ζαχαροπλαστείο να φάει ένα γλυκό και να γυρίσει το μεσημέρι ανακουφισμένος ότι κατέβηκε στην παραλία, είδε άλλες παραστάσεις, είδε άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ή οι δικοί μας από την παραλία, οι άλλοι, να πάνε στην ενδοχώρα. Γιατί να μην επισκεφτούν και αυτή την ενδοχώρα. Και όλοι εμείς να πάμε στην ενδοχώρα που έχετε τόσο ωραία φαράγγια. Συγγνώμη τώρα. Το φαράγγιες γωνιές εκεί στο Αυδού το φτιάξαμε τη Ρόζα, γιατί από τις κατολιστήσεις, από τις κακοκαιρίες, πότε ήταν το 18, το Νοέμβρη. Το 20. Είχαμε θέματα. Και έχουμε και προβλήματα εκεί σε σχέση με τη μορφή του τουρισμού. Το περιζητικό με τα τζιπ σαφάρι κλπ. Που έχουμε πάρει κάποια μηνύματα να συνδράμουμε, να διευκολύνουμε, να βελτιώσουμε τους δρόμους.
Περιμένουμε τον υπουργό μας, τον κύριο Ευγενάκη, αρμόδιο υπουργό Γεωργίας, να υποστηρίξει τους Δήμους να συντηρήσουν τα δίκτυα των αγροτικών δρόμων, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, μεγάλο τα μονοπάτια. Βεβαίως. Μάλιστα, χθες μας ζητήθηκε από μια νέα νομοθεσία να ορίσουμε ένα δημοτικό σύμβουλο σε μια επιτροπή η οποία επιλαμβάνεται αυτό το μονοπατιών για την ασφάλεια, τη συντήρηση, τη χάραξη. Τέλειο είναι, είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια γιατί νομοθεσία. Στρίβει τώρα ο τουρισμός, το ξέρετε, βεβαίως, έτσι κι αλλιώς. Τα μηνύματα είναι αυτά. Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το πω εδώ και οι ξενοδόχοι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Ο νέος διευθυντής του αεροδρομίου, ο κύριος Μετσοβίτης, ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ο οποίος λειτουργεί σε αεροδρόμια στο Κατάρ, έχει τεράστια εμπειρία και από το Σεπτέμβριο θα είναι μόνιμος κάτοικος εδώ να προετοιμάζει το αεροδρόμιο, μας διαμήνυσε και μας διαβεβαίωσε ότι οι Ινδοί που έχουν το 25% του αεροδρομίου ενδιαφέρονται να ανοίξουν γραμμή Δελχή-Καστέλη. Δελχή, Καστέλη. 500 εκατομμύρια είναι η μέση τάξη της Ινδίας. Ναι, οπότε πού θα τους βάλετε όλους αυτούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εμείς, και ακούστε το σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός, η γνωσός, η φύση, το περιβάλλον και σε ακραίες περιόδους. Μάρτιο, Οκτώβρη, Νοέμβρη, ό,τι καλύτερο για μας. Λοιπόν, μιλάμε για επιμήκυση. Με ένα σμπάρο πολλά τριγωνιά, κύριε. Οι ξενοδόχοι πάντως. Διαμόρφωση του Αποσελέμη γρήγορα να γίνει ένα μεγάλο περιπατητικό πάρκο. Ορνηθολογική παρατήρηση που μαζεύεται κόσμο και ντουνιά εκεί. Εκβολή. Φτιάχνουμε τα φαράγγια γύρω-γύρω. Γιατί βλέπετε ότι την έχω περπατήσει στην περιοχή σας. Είστε πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι. Ωραία. Και να δείτε εσείς τι έχει να γίνει με τους Ινδούς μετά. Λοιπόν, τέλειο, αλλά και για να κλείσουμε, γιατί έχουμε ένα-δύο λεπτάκια ακόμα. Ναι. Επειδή λοιπόν εγώ μένω στον Καρτερό και είναι δίπλα το πρώην μοτέλ Κάτι ξενία. Κάτι έχουμε για εσάς. Λοιπόν, πρώην μοτέλ ξενία. Τι γίνεται, επενδυτική μονομαχία τώρα, κύριε Δοξαστάκη. Το 2011 εντυπωσιάστηκα όταν πήγα εκεί στο ξεκίνημα του νέου Δήμου που είδα αυτές τις εγκαταστάσεις που όπως ξέρετε είναι τη σχολή Κωνσταντινίδη και είναι και μνημείο. Κυριακό μνημείο. Βέβαια. Μάλιστα θυμάμαι με τον κύριο Μαρκάκη τον εισαγγελέα που είχαμε πάει. Και εκεί ήταν μια παράδεκτη κατάσταση. Είχαν μέσα εισχωρήσει διάφοροι άνθρωποι, είχε γίνει λαιλασία κλπ. Απεφάσισε η ΕΤΑΔ να μισθώσει, να εκμισθώσει μάλλον αυτό το ακίνητο με 115.000 το χρόνο. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από πολύ μεγάλους κολοσσούς και μάλιστα από ντόπιους επιχειρηματίες και αυτό είναι πολύ θετικό. Και μάλιστα τελευταία μαθαίνουμε ότι αναθερμάτισε αυτό το ενδιαφέρον, τελείωσε η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Και κάποιος πολύ σημαντικός παράγοντας οικονομικός με τη συνδρομή και τοπικών ξενοδόχων έχουν μπει στο παιχνίδι της διεκδίκησης. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να αποδοθεί επιτέλους σε κάποιον σοβαρό επιχειρηματία, σε συνεργασία με εμάς, να αναδειχθεί η ευρύτερη περιοχή. Προστατεύεται, όπως ξέρετε, το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί είναι περιοχή με υγροβιότοπους κλπ. Είναι ένα θαυμάσιο κομμάτι ο Καρτερός. Έχει τα αρχαία του, τα μνημεία του, την Αμνησό και είμαστε εδώ. Με αγωνία να δούμε ότι θα εξελιχθεί θετικά. Τέλεια. Και, και όποιος θέλει να διαβάσει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Δευτέρη Συμβουλάκη είναι και στο neakriti.gr. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Έχω βέβαια μερικές ερωτήσεις. Ακόμα θα σας κάνω εγώ στο διάλειμμα. Πάρα πολύ ευχάριστη η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά μας δίνετε τη δυνατότητα να περάσουμε κάποια πράγματα στον κόσμο που όλοι μαζί θα καταφέρουμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Πάμε γρήγορα οι διαφημίσεις γιατί χτυπάνε όχι ρολόγια. Άστα. Πάμε.